Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια, σήμερα 4 του μηνός, και έχουμε δει τον χώρο να έχει δημιουργηθεί κατάλληλα όπως πρέπει και όπως έχουν πει οι ειδικοί. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Σήμερα, όπως γνωρίζετε, επίσημα πλέον, με κυβερνητική απόφαση ανοίξαμε τις εκκλησίες για τους πιστούς για ατομική προσευχή. Αυτό το καθεστώς θα ισχύσει μέχρι τις 16 Μαΐου. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, οι ναοί ανοίγουν για ατομική προσευχή και για προσκύνηση, τηρώντας όλες τις υγειονομικές διατάξεις που έχει θεσπίσει η ομάδα ειδικών επιστημών του Υπουργείου Υγείας. Το ωράριο? Το ωράριο εδώ στο ναό μας θα είναι από το πρωί, 7.30 μέχρι τις 12 και το απόγευμα από τις 5.30 μέχρι τις 8 περίπου. Το χώρο του Ιερού Ναού, έτσι πως το βλέπω, έχει αλλάξει τελείως, έχουν φύγει. Στην κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται ότι ο αριθμός των πιστών που θα βρίσκονται εντός του ναού είναι ένας ανά 10 τετραγωνικά και σε ναούς που είναι μεγαλύτεροι από 500 τετραγωνικά, 50 το ανώτερο. Ο δικός μας ναός, επειδή είναι μεγάλος, είναι πάνω από 500 τετραγωνικά, μπαίνουμε σε αυτή την κατηγορία, μέχρι 50 άτομα. Γι' αυτό λοιπόν και βγάλαμε τις καρέκλες, τις περισσότερες, και αφήσαμε μόνο τις 50 αυτές καρέκλες στα σημεία αυτά που πρέπει, δηλαδή με απόσταση, όπως λένε οι ειδικοί, 1,5 μέτρο μεταξύ τους. Την Κυριακή δηλαδή που θα έχουμε... Στις 17 του μηνός που θα γίνει θεία λειτουργία ανοιχτά για τον κόσμο, γιατί και τώρα γίνεται, απλά και κλεισμένο το θυρών, μόνο με 4 άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του ιερέα, του ψάλτη και του νεοκόρου, από τις 17 θα μπορούν να εκκλησιάζονται 50 πιστοί σε κάθε θεία λειτουργία. Τώρα, επειδή όπως ξέρεις ο δικός μας ο ναός έχει πολύ εκκλησίασμα, ναι, γι' αυτό θα τροποποιήσουμε λίγο το πρόγραμμα των ακολουθιών ως εξής. Επειδή πρέπει να συντομεύσουμε και το χρόνο της θείας λειτουργίας την Κυριακή, θα γίνεται το εξής. Ο όρθρος της Κυριακής θα γίνεται μαζί με τον Εσπερινό το Σάββατο το απόγευμα στις 6.30 ώρα, όπως είναι το πρόγραμμα από την Ιερά Μητρόπολη του Εσπερινού, και την άλλη μέρα στις 8 θα γίνεται η πρώτη Θεία Λειτουργία μέχρι τις 9.30 και από τις 10 ως τις 11.30 θα γίνεται δεύτερη Θεία Λειτουργία για να μπορούν να εκκλησιαστούν διπλάσια άτομα και μετά άλλοι 50. Τώρα, αν δούμε ότι η προσέλευση του κόσμου είναι μεγαλύτερη, θα έχουμε και τη δυνατότητα να μπορούν να παρακολουθούν όσοι θέλουν και στον περιβάλλοντα χώρο του ναού. Δηλαδή, θα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τοποθετημένα, έτσι, με κάποιο τρόπο θα επισημανθούν, όπου θα μπορεί ο καθένας να στέκεται σε μια απόσταση, στην αυτή την απόσταση ασφαλείας που λέγεται, και να μπορεί να παρακολουθεί εκτός του ναού την Θεία Λειτουργία με τα μεγάφωνα φυσικά των ναών ανοιχτά. Και στο χώρο που έχω μπει μέσα είδα ότι έχετε... Ναι, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, μπαίνοντας στο ναό πρέπει να υπάρχουν 2 σταθμοί αντισηπτικών και 2 σταθμοί, 2 δηλαδή κάδοι, όπου θα απορρίπτουν όσοι θέλουν τα γάντια που ίσως να θέλουν να φοράνε τις μάσκες. Γιατί να το πούμε και αυτό, ότι οι μάσκες και τα γάντια συνιστώνται, αλλά δεν είναι υποχρεωτικά. Οπότε θα γίνει έτσι. Ωραία, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.